Το ξέρουμε ότι είναι καλοκαίρι, ε! Το ξέρουμε έχει 40 βαθμούς Κελσίου. Το ξέρουμε ότι στο Ηράκλειο δεν παλεύεται καθόλου, ε! Και μάλλον ξέρετε και πού θα πάμε, ε! Στο Νότο. Να κάνουμε τι! Θα δούμε! Τώρα για δρομή! Καλημέρα, τι κάνουμε? Είμαστε καλά! Λοιπόν, σήμερα έχουν γίνει δύο κοσμοϊστορικά γεγονότα. Ένα, θα έρθει μαζί μας ο κύριος Τηλιανάκης, γεια! Γεια σας, τιμή μου. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται μαζί μας εδώ και δύο χρόνια. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα η εκδρομή μας δεν θα είναι τόσο περιηγητική, αλλά θα είναι πιο πολύ έτσι για να μάθουμε πραγματάκια και να κάνουμε κάτι περίεργες αποστολές που έχουμε κανονίσει. Ποιες θα είναι αυτές? Πες. Κατάδυση. Και? Δεν θυμάμαι. Και άπνεα. Γνωρίζεις τι είναι το άπνεα? Θα μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο από τους κατάλληλους. Μήνος Χαριτάκης, ένα όνομα, θα σας πω μια ιστορία. Sea Lovers. Πάμε στα πλατιά περάματα. Και τώρα για δρομή. Μην φαντάζεστε βουνά και τέτοια, είναι κάτι αυτό. Καταραμένη κίνηση. Δεν είπαμε τα βασικά, το ότι δεν έχουμε έρθει σωστά, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ποτέ δεν έρχομαστε σωστά γενικά, να ξέρεις κύριε Στυλιανάκη. Οπότε, τα πλατεία περάματα είναι στο νότο του Ηρακλείου. Είναι κοντά στα καλά λιμάνια και για να πας εκεί πέρα θα πρέπει να πας προς Πόμπια, να στρίψεις αριστερά, να περάσεις τον Αγιοκύριλο, το Πλάτανο και κάπου εκεί υπάρχει μια διχάλα που θα σε βγάλει ο δρόμος προς τα εκεί, προς τα Αντισκάρη και μετά θα κατηγορείς τα πλατεία περάματα. Τα πλατεία περάματα δεν είναι κάτι το. Δεν είναι πάρα πολύ φημισμένα, είναι ένας μικρός αγροτικός οικισμός. Έχει μια πάρα πολύ ωραία παραλία, είναι το καταδυτικό που θα πάμε να σκεφτούμε και μερικά δωματιάκια. Ωστόσο όμως, δεξιά και αριστερά έχει πάρα πολλά πραγματάκια για να δείτε και να ανακαλύψετε. Γιατί κάνεις έτσι, δεν έχει? Ελιές. Έχει πολλές ελιές επίσης. Και διαδρομή προς τον νότο. Συνεχίζετε. Κατευθυνόμαστε προς τον νότο, είμαστε λίγο μετά τον Άγιο Κύριλο και η διαδρομή για να φτάσουμε εκεί πέρα είναι γύρω στη μία μισή ώρα. Οπότε κατεβήκαμε λίγο για να ξεπιαστούμε. Δεύτερον, κατεβήκαμε να ακούσουμε τα τζίκια. Και τρίτο και καλύτερο, αυτό που κάνουμε πάτη και μας αρέσει πολύ, να δείξουμε λίγο τη διαδρομή με τον drone. Θα μας απαντήσουν. Γράφω, Πέτρο! Ωραία, ωραία! Ωραία. Έχω πω ότι έχει πολλά θερμοκήπια, δεν ξέρω αν το είδες. Πάρα πολύ θερμοκήπια. Εδώ είμαι πάλι. Πάρα πολύ θερμοκήπιο, ο δρόμος είναι έτσι αρκετά βατός. Νόμιζα ότι θα είχε χωματόδρομους και τέτοια, αλλά αυτός ο χωματόδρομος είναι αν πάτε από το Λέντα, μην πάτε από το Λέντα. Γενικότερα υπάρχει λίγο αέρας παραπάνω. Ελπίζω αυτό να μην μας εμποδίσει στις δραστηριότητες που θέλουμε να κάνουμε. Εσύ μάλλον δεν παίρνεις εμένα, παίρνεις το παράθυρο, αλλά σου λέει κάμερα μάνι να αυτός. Εσένα παίρνω. Κληρώνεται γι' αυτό. Και μπροστά μας τα πλατεία περάματα. Και ένα καράβι. Και ένα καράβι, μαλλιώς, απιο καράβι. Πλατιά περάματα it is. Για δείτε μία πρώτη έτσι εικονούλα. Μικρό παραλιάκι, στενό, όμορφος δρόμος κατεβαίνεις
και έχουμε έρθει εδώ για να ανακαλύψουμε τον κόσμο του Πιτού. Στα δεξιά μας είναι το Diving Center The Sea Lovers και πάμε να γνωρίσουμε τον φίλο μας τον Μίνωα, να ανακαλύψουμε μαζί του όλα τα μυστικά του Πιτού. Γεια, έλατε! Γεια σου, φίλε Μίνω! Καλώς το! Τι κάνεις, καλώς ήρθες, καλώς ήρθες, καλώς ήρθες. Γεια χαρά, είμαι εδώ. Γεια Κατερίνα. Γεια σου, Πέτρο. Γεια σου, Πέτρο. Γεια χαρά. Είχαμε. Καλώς του. Σας βρήκαμε. Καλώς του. Να κάτσουμε λίγο να μου εξηγήσετε τι ακριβώς θα κάνουμε. Βεβαίως, παρακαλώ. Αρχικά, πού είμαστε? Είμαστε στα Πλατεία Περάματα, ένα από τα νοτιότερα άκρα του νομού Ηρακλείου. Και φυσικά είμαστε στο καταδυτικό κέντρο. The Sea Lovers. Let's go. Εραστές της θάλασσας. Walking through the valley of the shadows, I let them tell me who I was. I've been talking myself up onto the gallows. Every time I tried to walk away, I couldn't make it through another day. And the tears seem to be. Πλατεία Περάματα, τι είσαι, φίλε? Ήρθαμε εδώ πέρα στο μικρό παραλιάκι, όμορφος γυαλός, γραφικός. Παραδεισάνιο κατάσταση κάνει εδώ, πάνω στο κύμα. Πάνω στο κύμα. Θέλω να μου πεις 2-3 πράγματα για αρχή. Πρώτα απ' όλα, γιατί Πλατεία Περάματα? Πλατεία Περάματα γιατί είναι τόπος καταγωγής μου. Κάνω πολλά χρόνια αυτό που κάνω, αυτή τη δουλειά. Δεν τη λέω δουλειά ακριβώς, δεν είναι δουλειά για μένα. Είναι τρόπος ζωής και ήταν η επιλογή μου να επιστρέψω και να δημιουργήσω το δικό μου καταδυτικό στον τόπο μου. Τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα κάνουμε 2 βουτιές. Η μία θα είναι καθαρή ελεύθερη κατάδυση και στην άλλη θα κάνουμε μια δοκιμία, ένα try αυτόνομης κατάδυσης. Τι είναι το κάθε ένα από αυτά που μου είπες, θα τα μάθουμε σε πολύ λίγο. Για να καταλάβω λίγο που μου είπες και πριν μου έκανες το briefing, θα κάνουμε το εξής. Θα βάλουμε στολές, ναι. Θα μπούμε λίγο μέσα στη θάλασσα κολυμπητή, ναι. Θα κάνουμε γύρω στα 200 μέτρα, ναι. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Ωραία, και θα ξεκινήσουμε μια ελεύθερη κατάδυση. Εσείς για αρχή και ίσως να δοκιμάσουμε και λίγο τη φάση. Θα γυρίσουμε πίσω, θα βάλουμε τα μπουκαλάκια μας, θα μας κάνεις ένα breathing το τι θα κάνουμε και το τι θα κάνουμε και θα πάμε να εξερευνήσουμε το βυθό. Μαγική ώρα. Μαγική ώρα. Μαγική ώρα. Λοιπόν, πάμε να, πάμε να βάλουμε στολές και τα σχετικά και μετά θα σε πάω κάπου ωραία να μου εξηγήσεις λίγο τι είναι το άπνοια, τι είναι η ελεύθερη κατάβληση και να μου δώσεις και λίγο παραπάνω πληροφορίες για το σκούμπα. Βεβαίως, γιατί είναι πολλοί κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει καν τι είναι αυτό που κάνουμε. Θα τα ανακαλύψουμε σήμερα. Για την ώρα, προετοιμασία. Για πάμε. Εδώ υπογράφουμε τα καθέκαστα. Ναι, ωραία. Ότι είμαστε υγιείς, ότι δεν ξέρω και εγώ τι. Ό,τι έγινε, έγινε. Γιώργο, τι κάνεις εκεί? Υπογράφω. Τι υπογράφεις? Έλαντε. Έλαντε. Να είστε καλά. Εγώ αυτό που σε κάνω παρέα. Αυτό τώρα είναι το πρόβλημα. Εσύ γιατί δεν θα πεις? Μεγάλες στιγμές ζούμε. Εγώ εδώ προσπαθώ να καταγράψω τη στιγμή. Τις τελευταίες στιγμές. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Ωραία. Πάμε να δούμε την ελεύθερη κατάδυση, να την γνωρίσουμε. Ελεύθερη κατάδυση είναι η κατάδυση η οποία καταδυόμαστε χωρίς τη βοήθεια αναπνευστικής συσκευής. Ωραία. Παίρνουμε μια αναπνοή λοιπόν και καταδυόμαστε. Τα πράγματα δεν είναι όμως τόσο απλά. Για να φτάσουμε σε αυτή την αναπνοή, περνάμε από κάποια στάδια. Θα μιλήσουμε λοιπόν λίγο κυκλοπαιδικά για την αναπνοή μας, για τη χαλάρωσή μας και για το πώς θα πάρουμε την καλύτερη αναπνοή για να πραγματοποιήσουμε μια καλή κατάδυση. Έχουμε μπει μέσα, έχουμε ποντάρει τη σημαδούρα μας. Σήμερα θα ποντάρουμε τη σημαδούρα μας στα 10 μέτρα για να γνωρίσουμε την κατάδυση. Ποντάρουμε τη σημαδούρα. Βάζουμε ένα μολύβι το οποίο είναι γύρω στα 16 κιλά στον πάτο της θάλασσας. Ένα σκηνί χοντρό συνδέεται με την επιφάνεια της θάλασσας που είναι η σημαδούρα μας. Εκεί πέρα λοιπόν, σε αυτό τον άξονα είναι ο οδηγός στην ουσία για να κάνουμε κάθε τη βουτιά.
Εκεί λοιπόν θα κάνουμε μια στάση, θα περιμένουμε, θα δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας, θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε τον εαυτό μας, με την έννοια που είμαστε χαλαροί, είμαι τετωμένος, είμαι συγκεντρωμένος εδώ, ακούω τους ήχους της θάλασσας ή είμαι κάπου αλλού. Πριν φτάσουμε να κάνουμε, να ξεκινήσουμε την κατάδυση, έχουμε την προετοιμασία της επιφάνειας. Μόλις νιώσουμε ότι το σώμα μας είναι χαλαρό, θα πάμε να εστιάσουμε λίγο στην αναπνοή μας. Εκεί θα κάνουμε μερικές διαφραγματικές αναπνοές. Θα νιώσουμε λοιπόν τους διαφραγματικούς μας σπασμούς. Οι διαφραγματικοί σπασμοί έρχονται, είναι κλωτσίματα που κάνει το διάφραγμά μας και έρχονται και είναι και το σινιάλο το οποίο δίνει ο οργανισμός μας στο πρέπει να αναπνεύσω. Εντάξει. Είναι το αναπνευστικό αντανακλαστικό, είναι αυτό που σας λέει πραγματικά ότι θέλω να αναπνεύσω. Εμείς το καταλαβαίνουμε σαν ένα κλωτσιματάκι στην κοιλιά μας. Αυτό το κλωτσιματάκι όταν το νιώσουμε τελειώνει και η κατάδυση, αρχίζει η ανάδυση. Εκεί λοιπόν είναι το σημείο που σου λέει, ξέρεις κάτι μάγκα. Ναι. Γένε. Θέλει ειδική εκπαίδευση βέβαια για να φτάσουμε στο σημείο εκείνο. Εσείς πάμε να το πάρουμε σιγά σιγά. Το συζητάμε την πληροφορία. Εμείς εδώ πέρα πάμε να πλατσουρίσουμε λίγο και να σας δούμε. Ωραία, να πάρα αυτά. Πολύ ωραία. Πάμε. Εισπνοή. Εκπνοή. Okay, λίγο τρίκι. Ωραία. Πάμε. Τα χέρια πρώτα μας, εδώ. Τα χέρια μας δεν σπρώχνουν, είναι απλά αισθητήρες. Γεμίζω πρώτα. Τώρα, κοιλιά, συγγνώμη. Γεμίζουμε κοιλιά πρώτα. Πάμε. Είναι λογικό να μην μπορείς να βάλεις πολύ στην κοιλιά σου, γιατί δεν έχεις δουλέψει το διάφραγμα. Okay. Παίρνουμε λοιπόν την πλήρη αναπνοή μας μέχρι να την κάνουμε. Ωραία. Μόλις κλείσουμε γλωτήρα και τα λοιπά, φεύγουμε, κάνουμε την κατάδυση μας. Πάμε εκεί που θέλουμε, εκεί που νιώθουμε καλά. Σιγά σιγά θα δείτε, θα γνωρίσετε τα όρια σας. Τελειώνει η βουτιά μας γιατί νιώσαμε διαφραγματικό. Ξεκινάμε, προσέξτε τώρα εδώ πέρα κάτι πολύ σημαντικό. Να θυμόσαστε ότι ο χρόνος στην κατάδυση κινείται όπως κινείστε εσείς. Δηλαδή, αν το πάρετε γρήγορα και νευρικά, ο χρόνος τρέχει. Αν το πάρετε αργά, αργά τρέχει και η κατανάλωσή σας, αργά τρέχει και ο χρόνος σας. Άρα λοιπόν, όταν νιώσετε τους διαφραγματικούς, δεν θέλω πανικό, φεύγουμε πάνω γρήγορα γιατί κάτι έγινε, γιατί εκεί το υπόλοιπο οξυγόνο το οποίο έχετε θα το καταναλώσετε πολύ γρήγορα και είμαστε σε επικίνδυνη ζώνη. Ωραία. Θέλω με ηρεμία, σιγά σιγά, ανεβαίνουμε με τον ίδιο χαλαρό ρυθμό που κατεβήκαμε. Εντάξει, το ζευγάρι μας είναι δίπλα μας, ο εκπαιδευτής είναι δίπλα μας, μας προσέχει, είναι όλα καλά, το έχουμε ξανακάνει, ξέρουμε τι κάνουμε και προχωράμε. Εντάξει, περάσαμε το πρώτο στάδιο που μας εξήγησε λίγο πάνω κάτω τι πρέπει να προσέχουμε, τι πρέπει να φτιάχνουμε, τι πρέπει να έχουμε στο νου μας. Είναι πάρα πολύ πληροφορία. Αν σας πω ότι είμαι λίγο αγχωμένος, είμαι αγχωμένος. Εννοείται ότι δεν θα ζωρίσουμε κανέναν εαυτό, δεν θα υπερβούμε τις δυνάμεις μας. Θα κάνουμε ό,τι αυτό μπορούμε απλά για να μπούμε σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτόν τον περίεργο κόσμο, ο οποίος ανοίγεται μπροστά μας. Είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω πώς θα αντιδράσει όλη αυτή ο οργανισμός μου και όλο αυτό το κομμάτι σε αυτό που μου περιέγραψε ο φίλος ο Μίνωας, το τόσο χαλαρωτικό, το τόσο το όμορφο. Πάμε τώρα σιγά σιγά να βάλουμε μαγιό, πάμε να βάλουμε στολές και πάμε να κολυμπήσουμε 200 μέτρα με τη σημαδούρα 16 κιλών για να ξεκινήσουμε το πρώτο μας activity. Και μετά λέει θα βουτήξουμε και με σκούμπα. Έγινε. Είστε καλά. Είμαι πολύ περίεργος, είμαι πολύ αγχωμένος. Πώς φαίνομαι, Αντώνη μου?
Κούκλος. Αυτός. Γαμπρός. Γαμπρός. Γαμπρέ, είσαι έτοιμος. Έτοιμος. Πάμε. Ελάτε πουλάκια μου. Άμα δεν μας λες πάμε. Πάμε. Προλαβαίνουμε να φύγουμε. Έχεις λίγο αγωνία, έλα εδώ. Έχω λίγο, έχω μια περιέργεια να δω τι θα γίνει. Έχεις λίγο την αγωνία, την περιέργεια. Ναι, πάνω, την έχω. Την έχεις. Ωραία. Ο Αντώνης μας θα μείνει εδώ. Θα περιμένει, στεγνός και ωραίος. Εμείς έχουμε πάρει τις GoPro μας εδώ. Πάμε να κολυμπήσουμε 200 μέτρα και να στήσουμε την πρώτη κατάδυση. Πιο δύσκολο απ' όλα, μου ακούγεται το 200 μέτρα. Και εμένα πιο δύσκολο απ' όλα μου φαίνεται το 200 μέτρα πέρα, ρε φίλε. Καλά θα πάει, καλά. Κουρουφάν. Μετά. Αυτός έχει πιο μεγάλα πέδιλα. Αυτά είναι δικά μου. Δεν με νοιάζει. Ε, τα φετάκια παραγγείλεις. Και φτωσαλάτα. Αλήθεια, δεν θέλεις λίγο να πεις. Όχι. Όχι. Η ομάδα είναι έτοιμη, πάμε να κάνουμε την προσπάθειά μας. Έχουμε μια πορεία 200 μέτρα. Από εδώ και πέρα, ό,τι κάνουμε, θα το κάνουμε με αυτό. Γεια σου Αντώνη μου. Γεια. Φτάσει στο σημείο, έχουμε βγει γύρω στα 200 μέτρα ανοιχτά. Προσπαθούν να βγάλουν κάτω το βαρύδι για να σταθεροποιηθεί η σημαδούρα. Πάμε να δούμε τι θα μας φέρουν. Είμαστε ok! Τώρα θα απολύσουμε το μολύβι, το οποίο είναι 17 κιλά, γιατί τόσο χρειάζεται για να μην έρχεται πάνω με τις κεριές που θα τραβάμε εμείς και θα θέλουμε να επιστρέψουμε. Και σε αυτό το σημείο θέλω να απομακρυνθείτε λίγο από το σκηνή. Μην μας πάρει κάτω εσείς κάτω μέσα. Σε τι βάθος είμαστε? Εδώ στα 10 μήνα. Ωραία. Στο τι είμαστε ποταρισμένοι στα 10 μέτρα, δεν σημαίνει ότι κατεβαίνετε στα 10 μέτρα. Ωραία, ναι. Okay. Θα το πάρουμε όπως το είπαμε στο briefing. Δύο βουκές οι οποίες τις χρησιμοποιούμε για ζέσταμα. Αυτές θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε την αναπνοή μας, θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε την χαλάρωσή μας ποινική, θα μας βοηθήσει να απομονώσουμε το μυαλό μας από όλα τα υπόλοιπα και να συγκεντρωθούμε σε αυτό που κάνουμε τώρα. Αλλά και μετά την πρώτη βουκιά, δεύτερη, ανάλογα με το πόσο εξοικειωμένος είναι κάποιος με το νερό, θα ενεργοποιηθεί και το καταδυτικό ανακλαστικό με όλα τα επακόλουθα. Ωραία! Πώς κάνω ζέσταμα?
Είμαι στην επιφάνεια, χαλαρώνω όλο το σώμα και το αφήνω να χορέψει με τον ρυθμό των κυμάτων. Είναι η στιγμή σας, μην ασχοληθείτε. Έχει να βουτήξει και ο άλλος, έτσι και εδώ όχι. Είναι η στιγμή σας, πάρτε όσο χρόνο θέλετε να χαλαρώσετε ψυχικά και σωματικά. Ωραία. Το κάνω μία. Θα κατέβω λοιπόν σε ένα βάθος στο οποίο είμαι ουδέτερος. Θα μείνω εκεί, θα εξετάσω το σώμα μου, αν είναι όντως μυϊκά χαλαρό, και θα προσπαθήσω να καταλάβω το διάφραγμά μου, θα προσπαθήσω πιο προχωρημένα ίσως να νιώσω τους παλμούς μου και να δω τι ακριβώς γίνεται. Ωραία. Σε εκείνο το βάθος λοιπόν, μόλις νιώσω τους διαφραγματικούς σπασμούς, ξεκινάει η επιστροφή μου προς την επιφάνεια. Από το Σίφιλ είναι κάτι πραγματικά τρομερό, είναι κάτι πάρα πολύ συγκλονιστικό να βλέπεις έναν άνθρωπο να κατεβαίνει τόσο βαθιά και να κρατάει τόσο πολύ την απόσταση και να τα φύγει. Εμείς βλέπουμε μόνο 10 μέτρα. Από την πρώτη φορά νιώθεις λίγο περίεργα. Η εξισώση είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Πάμε να δούμε και να μην πάρουμε πιο δύσκολο. Πολύ ωραίο, λίγο περίεργο γιατί φάνησε. Λες τώρα πάω, δεν πάω, αντέχω, δεν αντέχω. Αλλά είναι ωραίο. Πάρα πολύ δυνατό. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πήγε ακόμα καλύτερα. Το να χαλαρώσεις απλά τη θάλασσα εκεί είναι λίγο έτσι. Είναι λίγο εύκολο να το λες, λίγο δύσκολο να το κάνεις. Θέλει αυτό το συγκέντρωση, θέλει χρόνο όπως μου είπε ο Μήνος. Ό,τι μπορούσαμε κάναμε. Θα κάνει άλλη μια προσπάθεια ο Γιώργος. Λοιπόν, έχασε που δεν ήρθες.
Όπως και να έχει, μία φορά ζωή σας πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε αυτό. Να ξεκινήσουμε τα βασικά. Πάντα με ανθρώπους οι οποίοι σας εμπνέουν εμπιστοσύνη. Ο Μήνος είναι ένας από αυτούς. Σου λέει ακριβώς τι πρέπει να κάνεις, σου λέει ακριβώς πώς πρέπει να δράσεις μέσα στο νερό. Εμπνέει μία ασφάλεια την οποία χρειάζεσαι για να κάνεις κάτι τέτοιο. Συνιστώ ανεπιφύλακτα μία φορά ζωή σας οπωσδήποτε να δοκιμάσετε. Μία αρχή στα πλατεία περάματα είναι ό,τι πρέπει και η εμπειρία είναι κάτι πραγματικά πρωτόγνωρο, κάτι πραγματικά που τεστάρεις τον εαυτό σου και φυσικά, φυσικά θέλει δουλειά και σκαλοπάτι, σκαλοπάτι να τα ανέβεις. Μάλλον αυτό μου έλεγε πριν ο Μήνος ισχύει και είναι μία τρέλα την οποία ήδη αρχίζει και αναπτύσσεται μέσα μου. Εσύ γλυκιά μου! Θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Λίγο χάνεσαι, λίγο χάνεσαι. Α, δεν είναι ωραίο. Λίγο με τις τα αυτιά, που να τα αυτιά. Αυτιά και τα σχετικά. Σαν πρώτη προσπάθεια όμως. Εντάξει. Ωραία, πάμε τώρα να μην κοιτάξω. Α! Παραγωγή! Εδώ, κάμερα σε μένα. Χάλασα τη μία GoPro. Ούψ. Λοιπόν, τι κάναμε την προσπάθειά μας. Εντάξει. Αρχάρι, είδαμε λίγο πώς γίνεται όλο αυτό το κομμάτι. Σε είδαμε να κατεβαίνεις, είδαμε το πόσο τεχνικό είναι όλο αυτό το κομμάτι, το πόσο δουλειά πρέπει να κάνεις για να αρχίσεις να χτίζεις ένα τη σωματική σου κατάσταση αρχικά, τη πνευματική σου, πάρα πολύ σημαντικό, και να αρχίσεις σιγά σιγά να ανακαλύπτεις αυτό το κόσμο που λέγεται άπνεα ή άπνεα. Θέλω εσύ λοιπόν να μου πεις τι είναι αυτό το κομμάτι, τι είναι η άπνεα. Ωραία. Καταρχήν να το διαφοροποιήσουμε με όλες τις άλλες μορφές κατάδυσης. Γιατί είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό και πολύ διαφορετικό κομμάτι. Η άπνεα λοιπόν είναι αναφορικά, είναι η κατάδυση με μία αναπνοή. Όλο αυτό όμως περικλεί πάρα πολλά πράγματα μέσα. Χωρίζεται σε κάποιες υποκατηγορίες. Έχουμε δύο μεγάλες οικογένειες, οι οποίες είναι η μία θάλασσα, ανοιχτό θαλάσσιο περιβάλλον, ανοιχτή θάλασσα, και η άλλη κατηγορία, κλειστό περιβάλλον, πισίνες. Στη μία κατηγορία, τα υποκατηγορίες είναι σταθερά βάρη. Επόμενη κατηγορία είναι τα εναλλασσόμενα βάρη. Τρίτη κατηγορία, free immersion. Ήταν σαν αυτό που κάναμε σήμερα. Σε αυτή την υποκατηγορία ο αθλητής ανεβοκατεβαίνει στον άξονα χρησιμοποιώντας τα χέρια του και το σκηνή. Έλκουμε το σκηνή, κατεβαίνουμε. Έλκουμε το σκηνή, ανεβαίνουμε. Πόσο γνωστό είναι αυτό το, να το πούμε άθλημα, έτσι, πρόκειται για ένα άθλημα. Πόσο γνωστό είναι αυτό το άθλημα στην Ελλάδα και από πότε ξεκίνησε όλη αυτή η περίεργη τρέλα, θα τη χαρακτηρίσω εγώ. Ωραία. Το άθλημα πήρε φωτιά, μάλλον ξεκίνησε να ξεκλειδώνει, να το πάρουμε από εκεί. Ξεκίνησε να ξεκλειδώνει τα τελευταία 50 χρόνια. Okay. Εκεί ο Ζακ Μαγιόλ και ο Έντζο Μαγιόρκα άρχισαν σιγά σιγά να ανοίγουν και να αποκωδικοποιούν όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν στο ανθρώπινο σώμα, παρατηρώντας το και σε συνεργασία με γιατρούς και επιστήμονες φυσιολογίας, διάφορα, ξεκλείδωσαν και φτιάξανε το manual του Ελεύθερου Δίτη, το οποίο ήταν πληροφορίες που εμείς πλέον πολύ τυχεροί εφαρμόζουμε κατά γράμμα, και γι' αυτό και έχοντας αυτό το όπλο στα χέρια μας έχουν εκτιναχτεί τα νούμερα. Οπότε ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και ασχολείται με αυτό το κομμάτι, όλο ένα και περισσότερο, αφού πλέον επιστημονικά πια υπάρχουν οι γνώσεις για να μπορέσει να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Όταν λέμε αρχίζει και προχωρεί, υπάρχουν, μπορείς να μου πεις ενδεικτικά νούμερα και τιμές, πόσο έχουμε φτάσει σε ελεύθερη κατάδυση, πόσο είναι η μεγαλύτερη άπνοια που παίζει, για να έχουμε πάνω κάτω λίγο τον αριθμό. Τα παγκόσμια ρεκόρ τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή τη στιγμή τη βαθύτερη βουτιά στην κατηγορία No Limits. Το παγκόσμιο ρεκόρ το έχει ο Herbert Nitsch με μια βουτιά η οποία πραγματοποιήθηκε κοντά στα 250 μέτρα. 250 μέτρα. Και σε στατική άπνοια. Χωρίς τη χρήση καθαρού οξυγόνου έχουμε φτάσει, μπορεί να κάνω και λάθος, 12 σίγουρα, μπορεί και παραπάνω λεπτά με μια ανάσα. 12-13 λεπτά ναι, μια ανάσα. Και άκου και το άλλο, με χρήση καθαρού οξυγόνου έχουμε φτάσει κοντά μισή ώρα. Μισή ώρα μια ανάσα κάτω από το νερό. Σε απόλυτη ηρεμία είναι όλο αυτό το πράγμα, ναι, που με εξηγούσες, ναι, ότι για να το κάνεις αυτό δεν μπορείς να το κάνεις έτσι απλά. Απλά παίρνω μια ανάσα και μπαίνω. Υπάρχουν
Υπάρχουν τεχνικές οι οποίες μαθαίνεις αυτές με τον χρόνο και αρχίζεις και κατεβαίνεις. Εδώ τώρα θέλω λίγο να σταθούμε και να μου πεις τι χρειάζεται για να κάνεις άπνοια. Με ποιον πρέπει να την κάνεις. Μπορώ εγώ να πάω να βουτήξω μόνος μία μέρα για να αποφασίσω ή κάποιος μπορεί να το παίξει καπετάνιος και να φτιάξει μία στολή και μία σχολή και να αρχίσει να κάνει μαθήματα. Ευχαριστώ φίλε Πέτρο για αυτή την ερώτηση, γιατί υπάρχουν πολλοί καπετάνοι στην, όπως σε όλα τα επαγγέλματα και σε όλα τα αθλήματα, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν μια αλφα εμπειρία και εκμεταλλευόμενοι αυτοί ή κάποιο τίτλο σε κάποιο πρωτάθλημα ψαροτούθοκο ας πούμε, εκμεταλλευόμενοι αυτή την κατάσταση διδάσκουν άτυπα και χωρίς πιστοποίηση κατάδυση. Αυτό είναι εκτός από επικίνδυνο, είναι και παράνομο αρχικά. Είναι παράνομο και είναι και πολύ λάθος, γιατί μπορεί να μεταφέρουν λάθος μηνύματα και μπορεί μια κακή αρχή, μια λάθος εκπαίδευση, έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί όλη του τη ζωή να την αφιερώσει σε αυτό το πράγμα και να το λατρέψει, μπορεί να τον πετάξει έξω από τη θάλασσα και να μην ξανασχοληθεί ποτέ. Για να γίνεις εκπαιδευτής λοιπόν, οπωσδήποτε πρέπει να έχεις τα τρία προηγούμενα επίπεδα. Ωραία. Άρα λοιπόν έχουν περάσει 3 χρόνια και πρέπει να προπονηθείς έτσι ώστε να έχεις 4,5 λεπτά στατική άπνοια, 75 μέτρα χωρίς πέδιλα και 100 μέτρα με πέδιλα σε πισίνα δυναμικές και θέλει γύρω στα 40-45 μέτρα βουτιά με σταθερά βάρη σε βάθος. Σούπερ. Η ελεύθερη κατάδυση πάνω απ' όλα είναι mental, πάρα απ' όλα είναι physical και όλα οπωσδήποτε. Ναι, θέλει και το physical κομμάτι του, αλλά είναι παραπάνω μετά. Ένα 60% της ελεύθερης κατάδυσης είναι εδώ. Okay. Ωραία. Πήραμε μια ιδέα και στο πρακτικό και στο θεωρητικό κομμάτι. Τα εξηγείς πάρα πολύ ωραία και εγώ, σαν πρώτη βουτιά που κάναμε σε αυτό το κομμάτι, να ξέρεις ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει ασφάλεια, βγάζει μια εμπιστοσύνη στην οποία μπορείς να αφαιθείς και να δώσεις λίγο το παραπάνω σε αυτό. Καταλαβαίνω ότι θέλει χρόνο και για μένα και για τα σχετικά, αλλά σαν άνθρωπος είναι κάτι το οποίο το δίνεις και μπράβο σου. Τακτική μου, φίλε μου, και έτσι διδάχτηκα από τους δασκάλους μου, τον Κωνσταντίνο τον Βαλάκη, τον Μπέρτο Πελιτζάρη, Αλεξάντρο Βερτσέτο, Ιταλούς. Είναι αυτό, να κάνουμε την κοινότητα αυτή μεγαλύτερη και να βάλουμε μέσα ανθρώπους οι οποίοι να νιώσουν τη μαγεία, να νιώσουν την αγάπη που έχουμε και εμείς για το νερό, να το μεταφέρουμε, και αυτό δεν γίνεται με νούμερα και με τέτοια. Θέλει άλλη προσέγγιση. Και θέλει μια προσέγγιση την οποία ήρθαμε εδώ πέρα για να τη δούμε. Ωραία. The Sea Lovers, Μήνος Χαριτάκης. Οι εραστές της θάλασσας. Μίλησε μου λίγο εδώ πέρα, εδώ τι κάνουμε, είμαστε στα πλατιά πειράματα και κάνουμε τι παρέχει αυτό το καταδυτικό κέντρο, το οποίο δεν μπορούμε να συναντήσουμε εύκολα αλλού. Ναι, αυτό το καταδυτικό κέντρο μπορεί να παρέχει πιστοποιημένα ελεύθερη και αυτόνομη κατάδυση. Σχολεία ελεύθερης και αυτόνομης κατάδυσης όλων των επιπέδων μέχρι τα εκπαιδευτικά. Για το εκπαιδευτικό θα πρέπει μετά να πας στην ακαδημία. Για να πάρεις την πιστοποίησή σου. Εκτός βέβαια από την ελεύθερη κατάδυση, είναι το κομματάκι που δεν έχουμε πιάσει ακόμα. Θα πάμε να κάνουμε και scuba diving. Ωραία. Όπου να πούμε ότι το καλοκαίρι είναι ανοιχτός, ελεύθερα για το καθένα, κλείνει ραντεβουδάκι, κάνουμε τις βόλτες μας και οποιοδήποτε μαθηματάκι θέλουμε. Και από το μηδέν. Και το χειμώνα είμαστε ανοιχτοί. Και βέβαια δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ με την αυτόνομη. Συνήθως το χειμώνα δουλεύουμε με την ελεύθερη κατάδυση. Okay. Που έρχονται τα παιδιά, κάνουν τις προπονήσεις τους σε βάθος και τα λοιπά, συνεχίζουμε, δεν σταματάμε ποτέ. Επίσης, θα ήθελα να σου αναφέρω, δεν το είπαμε, ότι δεν παίζει κανένα όριο ηλικία, δεν παίζει κανένα όριο το σωματότυπό σου, δεν έχει κανένα περιορισμό όλο αυτό. Εσύ, λίγο να πάμε λίγο πιο προσωπικά και να κλείσουμε κάπως έτσι. Ωραία. Πώς μπήκε αυτό το μικρόβιο σε σένα, πώς ασχολήθηκες με αυτό το κομμάτι και γιατί συνεχίζεις να το κάνεις, είναι κάτι το οποίο εγώ νόμιζα αρχικά ότι ήταν η αγάπη μου για το νερό και για το ψαροτούφεκο. Ψαροτουφεκάς λοιπόν. Ναι, ψαροτουφεκάς ξεκίνησα, από πολύ μικρός όμως, πάρα πολύ μικρός. Θυμάμαι σε ηλικία κοντά 10 χρονών όλο το χωριό να έχει κατέβει παραλία και να με ψάχνει με τον ξαδερφό μου, γιατί είχαμε εξαφανιστεί για 12 ώρες. Κατάλαβα. Και εμείς δεν είχαμε καμιά επαφή που ήμασταν, τι κάναμε, πόση ώρα πέρασε κτλ. Έπιανα σκάρους. Ναι. Λοιπόν, ναι. Μετά σιγά σιγά ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, κινήθηκα με αυτό το. Έλειψα λίγο η αλήθεια από το νερό. Και μετά στη Ρόδο, όταν ξεκίνησα πάλι να θέλω να το δω λίγο πιο ζεστά, γνώρισα τον εκπαιδευτή μου. Γνωρίζοντας τον εκπαιδευτή μου, άρχισα να περνάω τα επίπεδα
και μετά ήταν θέμα, κατάλαβα, κρέμασα τα ψαροτούφεκα και, και κατάλαβα ότι όλο αυτό δεν είχε καμιά σχέση με το ψαροτούφεκο, ήταν καθαρά θέμα σχέσεις μου με το νερό και σχέσεις μου με όλο αυτό. Και τώρα πλατιά περάματα. Πλατιά περάματα, είναι ο τόπος μου, τον αγαπάω πάρα πάρα πολύ. Έχω περάσει πολύ ωραίες στιγμές εδώ πέρα και ήθελα να κάνω αυτό το καταδυτικό σε αυτό το μέρος. Πραγματικά το ήθελα, ήταν όνειρο ζωής για μένα. Γνωρίζοντας τους όχι κινδύνους, το πόσο πιο δύσκολο θα ήταν εδώ πέρα, γιατί είναι λίγο απομακρυσμένο το μέρος. Είναι λίγο έχει τα καλά του, έχει τα καλά του, γιατί εγώ αυτό θέλω να προσφέρω. Θέλω να προσφέρω την κατάδυση με αυτό το στυλ, όχι με το γκρουπάκια και πάμε γρήγορα και πούς και όχι, δεν είναι αυτό. Πάμε χαλαρά. Να το διασκεδάσουμε όλοι. Να το διασκεδάσουμε, να το ευχαριστηθείτε κι εσείς και να ξανάρθετε και να περάσουμε όλοι μαζί καλά. Φίλε Μίνο, είσαι ένας ωραίος τύπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το πρώτο. Εγώ ευχαριστώ. Δεν τελειώσαμε. Εγώ ευχαριστώ. Έχουμε να κάνουμε και το σκούπα. Ναι. Πάμε τώρα λίγο άραγμα. Ωραία. Και μετά μας έχει τάξει, το λέω δημόσια, μας έχει τάξει πυράκι και ψαράκια. Έτσι, δεν ξέρω. Συνεχίζουμε. Ισχύει. Έτοιμοι. Πήγαμε. Ωραία. Μιλήσαμε λοιπόν για την αναπνοή μας, που πρέπει πάντα να αναπνέουμε. Μιλήσαμε για τη μασκούλα μας και προβλήματα τα οποία μπορούν να προκύψουν. Μιλήσαμε για τις εξισώσεις μας. Μιλήσαμε για τον εξοπλισμό μας, τον αναλύσαμε πλήρως. Ωραία. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με όλα αυτά? Μάθαμε και για τα σήματα Morse. Τα σηματάκια μας είπαμε. Ωραία. Είδαμε και τι θα γνωρίσουμε στο βιβλίο, τι περιμένουμε να δούμε. Και είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Να βάλουμε τον εξοπλισμό και να κάνουμε αυτή την υπέροχη βουτίτσα μας. Πάμε λοιπόν. Let's Πάμε. Go. Έλα παλικάρι. Και καθόμαστε. Σκόσου. Λοιπόν, αναλύσαμε αρκετά το κομμάτι της άπνεα, αναλύσαμε λίγο, είπαμε τι είναι το The Sea Lovers. Πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι. Ωραία. Πάμε να μιλήσουμε για την αυτόνομη κατάδυση. Mm-hmm. Τι είναι λοιπόν αυτή η αυτόνομη κατάδυση, τι σου προσφέρει? Αυτόνομη κατάδυση λοιπόν, επιγραμματικά είναι η κατάδυση η οποία καταδύεσαι με μια αναπνευστική συσκευή. Είτε ανοιχτού τύπου, είτε κλειστού τύπου, είτε με κομπρεσέρ που σου δίνει παρέχει αέρα, εν πάση περιπτώσει με υποστήριξη της αναπνοής σου με κάποιο τρόπο. Ξεκινάει κάποιος από το μηδέν, κάνει την πρώτη βουτιά maximum μέχρι τα 8 μέτρα. Αρχικά να πούμε ότι είναι για όλους. Είναι για όλους, είναι. Είναι για όλους. Να γνωρίσεις λίγο αρκεί, το βυθό. Αρκεί να, έχεις, να είσαι καλά, να είσαι εντάξει στην υγεία σου, να μην έχεις κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα, ας πούμε. Μέχρι πόσο μπορείς να φτάσεις και πόσο ασφαλές είναι όλο αυτό το κομμάτι? Και αυτό δεν έχει όρια. Και αυτό δεν έχει όρια. Ξεκινάμε το πρώτο σχολείο, το Open Water που λέγεται. Είναι η πιστοποίηση που παίρνουμε είναι για μέχρι τα 18 μέτρα οι δίτες. Η δοκιμαστική βουτιά καταδιόμαστε, όπως σου είπα, γύρω στα 8 μέτρα εκεί κοντά. Ένα σχολείο αυτόνομης κατάδυσης. Έχει μέσα ασκήσεις, το πρώτο σκαλάκι που λέγαμε, έχει μέσα ασκήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τον εξοπλισμό, έχουν να κάνουν με τον τρόπο τον οποίο αναπνέουμε, με την πλευστότητα. Φτιάχνουμε λοιπόν έναν δίτη ο οποίος να μπορεί μόνος του, όχι μόνος του, με το ζευγάρι του, χωρίς εκπαιδευτή εννοώ, μόνος του, okay, μπορεί πλέον να πάρει εξοπλισμό και να πάει να βουτήσει. Να ξεκινήσει να κάνει τη... Όχι απλά χαρτιά. Μπορεί, πιστοποιημένα, έχει τις γνώσεις, έχει την αυτοπεποίθηση, ξέρει τι πρέπει να κάνει, αν του φύγει η μάσκα, αν του φύγει ο ρυθμιστής, αν του φύγει
προβλήματα τα οποία μπορούν να μας, αν μείνει από αέρα, ποτέ δεν μένουμε, αλλά μπας περιπτώσει, ναι. Οπότε έχει όλη αυτή τη γνώση και μπορεί να καταδείξει. Και είναι λοιπόν ένα πράγμα το οποίο το παρέχει και αυτό το The Sea Lovers. Βεβαίως, είναι... το φτάνει μέχρι Dive Master, βοηθό εκπαιδευτή δηλαδή, και μετά πάει για το εκπαιδευτικό του. Και ξαναλέμε, αν δεν θέλει κάποιος να ασχοληθεί με όλο αυτό το πράγμα, μπορεί απλά να έρθει να κάνει μια επίσκεψη και να γνωρίσει λίγο αυτό το διαφορετικό κόσμο που είναι ο βυθός της θάλασσας. Αν θέλεις, εγώ θα πρότεινα, Πέτρο μου, όλος ο κόσμος πραγματικά να το δοκιμάσει έστω για μια φορά και μετά να απαντήσει στον εαυτό του αν όντως είναι για εκείνον ή όχι. Ωραία, έχω να σου κάνω και εγώ άλλη μια ερώτηση λοιπόν. Αυτόνομη ή ελεύθερη κατάδυση? Ωραία. Πολύ ωραία ερώτηση. Θα σου απαντήσω με μια πρόταση την οποία έχει γράψει ο δάσκαλός μου, ο Μπέρτο Μπελιτζάρη, 17 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, σε ένα από τα βιβλία του, έχει γράψει πολλά για την ελεύθερη καταδύση. Λέει λοιπόν ότι ο αυτόνομος δίτης καταδύεται για να κοιτάξει γύρω του. Ο ελεύθερος δίτης καταδύεται για να κοιτάξει μέσα του. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και κλείνει μέσα της όλο αυτό το κομμάτι της ελεύθερης και της αυτόνομης κατάδυσης. Πραγματικά, όταν καταδύεσαι με μια αναπληστική συσκευή στην πλάτη σου, έχεις το χρόνο, έχεις να χαζέψεις, να επεξεργαστείς το βυθό, να. Η ελεύθερη κατάδυση είναι λίγο εσωτερικός κόσμος. Είναι συνήθως οι μεγάλες μας βουτιές, είναι με κλειστά τα μάτια, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου τι είναι. Ναι. Εσύ και η πάρτι σου να κατέβω κάτω και να ναι, τα βγάλω. Ναι, η αναπνοή μου, η παλμή μου. Γίνεσαι ένα με το σώμα σου. Βλέπεις πραγματικά μέσα. Τέλεια. Το καλύψαμε γι' αυτό. Τι μένει? Μένει να πάμε να δούμε τη βουτίτσα μας. Έτσι. Πάμε να δούμε την αυτόνομη. Let's go. Φορτωθήκαμε τη φάση μας. Και ξεκινάμε να ανακαλύψουμε το βυθό. Εδώ η Κατερίνα όλο γελάει, αλλά δεν πέφτει μέσα στη... Μάσκα στο λαιμό θα τη βάλω. Έλα. Έλα. Ωραία.
Εντάξει. Σούπερ εμπειρία. Ένας τελείως διαφορετικός κόσμος ο πιθός. Ο Μήνος πάντα δίπλα σου. Οδηγίες, είσαι καλά, όλα είναι ok, όλα είναι ok. Είδαμε ένα τεράστιο ροχό, είδαμε τα ψαράκια να έρχονται κοντά μας, είδαμε σφουγγάρια. Ένα πραγματικά μοναδικό συνέστημα. Αξέχαστο πραγματικά, ανεπιφύλακτα συνιστώ να έρθετε να το κάνετε έστω μία φορά στη ζωή σας. Να δείτε απλά πως είναι όλο αυτό το πράγμα και πιστέψτε με, θα με θυμηθείτε. Και τώρα τι έχει, λίγο άραγμα, λίγο ξεκούραση, έχει μία μπυρίτσα, δεν μας αρμόζει ρε παιδιά, μας αρμόζει. Είμαι καλής, όχι. Όχι. Μασάρα. Έλα και πού είσαι ρε παιδί μου. Έχεις κάνει ποτέ scuba diving? Όχι. Το ξέρεις ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις. Ένας μαγικός κόσμος, ένας διαφορετικός κόσμος, ο κόσμος του πυθού. Μοναδική εμπειρία. Είδαμε και ένα ροφό, ξέρεις πόσο μεγάλο. Τόσο. Τώρα όμως ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε. Θα περιμένουμε δυστυχώς άλλους να βγούνε. Και να πάμε να πιούμε ένα μπυράκι ρε φίλε. Να πάμε να πιούμε ένα μπυράκι. Θα πάμε. Άντε! Όπως είπε και ο φίλος μας ο Μήνωας, τα ψάρια λέει συνελήφθησαν την Κυριακή το απόγευμα από τον ίδιο και την παρέα μας και τον ευχαριστούμε. Αν αυτό δεν είναι καλοκαίρι ρε φίλε, τι είναι. Ελεύθερη κατάδυση κάναμε. Κάναμε. Σκούπα diving κάναμε. Κάναμε. Μία όμορφη βόλτα σε αυτό το υπέροχο τόπο κάναμε. Γνωρίσαμε τους απίστευτους τύπους από το Sea Lovers. Τους γνωρίσαμε. Θα κάτσουμε να πάμε, θα γναντεύσουμε λίγο το κινητικό και θα σας χαιρετήσουμε. Για πού την επόμενη φορά. Για να δούμε. Καλό καλοκαίρι.